πρόβλημα που είναι και προσωπικά και γενικά για τα λεπτορή. Ωραίες. Ειδικά, όταν πάει να πληρώσεις για τις ουρές που λέγαμε, οι ουρές στις υπηρεσίες που λέγαμε, που η ουρά όταν πάει να πληρώσεις έναν λογαριασμό, π.χ. της ΔΕΙΑΚ, η ώρα να ξεκινάει το ταμείο και να τελειώνει και να καταλήγει μέχρι την πόρτα την είσοδο, δηλαδή να πιένει όλη τη σκάλα και να καταλήγει στην είσοδο. Η ώρα στο να πάει να πληρώσεις, παραπλήση είναι όταν πάει να πληρώσεις έναν λογαριασμό ΤΕ, ΔΕ κτλ. Επίσης, εκεί που κνευρίζουμε πολύ είναι η ουρά στα αστικά. Έχει η ουρά ή ο κόσμο, το μπούλιο που μαζεύεται, στα αστικά. Ειδικά από ειδικά εδώ πέρα στην Κοζάνη, ο πιο πολύ, το πιο πολύ, πιο πολύ κόσμος μαζεύεται από τις 8 η ώρα, φοιτητόκοσμος, από τις 8 η ώρα, στις 8 η ώρα και γιατί τόσο πολλοί κόσμος. Αλήθεια, γιατί τόσο πολλοί κόσμος. Επόμενο, η επόμενη ώρα που δυστυχώς η ώρα, εντάξει. Το άλλο που λογιά και σας ταλαιπωρεί και σας εκνευρίζει είναι όταν περπατά, βιάζει να πας κάπου και εκείνη την ώρα, εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, κάποιος θα αποφασίσει να μπει μπροστά σου. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο, αλλά θα αποφασίσει να μπει μπροστά σου. Έτσι, χωρίς λόγο. Για να σε αργήσει λίγο ακόμα παραπάνω. Ειλικρινά, γιατί βιάσου, βλέπεις να βιάζομαι. Περίμενα να περάσω και μετά παίρνω. Δηλαδή, άμα αργήσει ένα δευτερόλεπτο να πας εκεί που θες, πειράζει. Δεν νομίζω. Τι λέτε κι εσείς. Μιλάμε για ουρές. Να πούμε και για τις ουρές στην τράπεζα. Που ο λογικός χαμός γίνεται όταν παίρνουν οι συντάξεις αξιούχων, δεν μπορεί σε εκείνη τη στιγμή να κάνει κατάλληλα. Και σου φράζουν, και εκτός από ότι γίνεται χαμός, δεν μπορείς να περάσεις. Κλείνουν το δρόμο, κλείνουν όλο το πεζοδρόμιο. Κλείνουν όλο το πεζοδρόμιο και για να περάσεις, να διασχίσεις το πεζοδρόμιο, πρέπει να πας από το δρόμο, να κατεβείς στο πεζοδρόμιο, να πας στο δρόμο, κατεβείς στο δρόμο και μετά να ξανανεύεις στο πεζοδρόμιο και να συνεχίσεις. Ειλικρινά. Ηρεμήστε λίγο. Ηρέμα. Και εμείς πήραμε λεφτά να τα κάνουμε έτσι. Ειρεμήστε. Τελευταία έτσι για να κλείσω. Όταν οι δημόσιες υπηρεσίες φεύγουν από το κέντρο της πόλης και πάνε σε ένα εξωτερικό μέρος, κάπου έξω, έξω από την πόλη. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί? Δηλαδή, άλλος ο άνθρωπος θα σηκωθεί 8 η ώρα να πάει να πληρώσει. Γιατί να κάνει 20 λεπτά, 5, 10, 20 λεπτά με την πόλη να πάει να πληρώσει τον λογαριασμό, θα πρέπει να σηκωθεί, να πάρει το αμάξι του και να κάνει 40 λεπτά. Γιατί. Πείτε μου αν αυτό που λέω τώρα με τις δημόσιες υπηρεσίες που αλλάζουν μέρος και από το κέντρο της πόλης πάνε έξω σε ένα εξωτερικό μέρος, έξω από την πόλη, πείτε μου αν συμβαίνει και σε εσάς το ίδιο. Κάτω από το γράψτε μου και άμα θέλετε και τώρα αυτή τη στιγμή κάτω από τα σχόλια αν και σε εσάς
σημαίνει αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Να πω και που είσαι μέσα στην πόλη. Τι είναι τόσο μεγάλο είναι το νίκη. Δηλαδή έξω που θα πας. Θα νοικιάσει ένα άλλο κτίριο λίγο πιο μεγάλο. Το νίκη δεν θα είναι πιο. Δεν θα είναι πιο ακριβό το νίκη. Θα είναι πιο φθηνό. Και συντάλλα, για να σε πληρώσει ο απλός άνθρωπος, πρέπει να δώσει και βενζίνη και να δώσει χρήμα στη βενζίνη και να την έχεις πληρώσει. Άρα θα γίνει διπλά. Δηλαδή ο απλός άνθρωπος θα ξυλωθεί. Αφού το ίδιο συμβαίνει και στους υπαλλήλους της δημόσιας αυτής της υπηρεσίας, της ΔΕΙΑΚ ή ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. Γιατί. Γιατί το κάνετε αυτό. Και το τελευταίο, εντάξει, ακόμα ένα. Την κίνηση στους δρόμους στις 2 η ώρα. Που όλοι σχολάνε τις δουλειές τους. Και γίνεται μποτιλιάρισμα. Και μαζεύεται τόσο πολύ διοξίδιο, τι μαζεύεται. Λιπαίνεται τόσο πολύ η ατμόσφαιρα. Μα γιατί. Δεν μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Γράψτε μου κάτω από τα σχόλια αν όντως σας συμβαίνει και εσάς. Και μέχρι το επόμενο comedy time να προσέχετε τη ζωή σας και κουράγιο.